Δεν θέλω να συνεχίζω να συναστρέφω με κακή ενέργεια. Εάν συζητούσες με την Κατερίνα και τα ξεκαθάριζες ό,τι υπάρχει μεταξύ σας, θα μπορούσες στο μέλλον να συνεργαστείς μαζί της, να κάτσεις δίπλα της? Όχι. Δεν θέλω να παίρνω πίσω πράγματα που έχω πει. Δεν τα έχω πει εν βρασμό. Αν δεν είχα καμία άλλη δουλειά και ήταν η μόνη πρόταση, θα έκανα μια άλλη δουλειά. Το σωστό το μπιφ, το ορθόδοξο. Του είπε κάποιος πως θα του έκανα πρόταση? Όχι, αλλά είπε ότι αν του ήταν η μοναδική πρόταση, όχι από εσένα συγκεκριμένα, αλλά από την ομάδα παραγωγής κτλ., δεν θα σε επέλεγε και θα άλλαζε δουλειά. Δεν θα του κάναμε ποτέ πρόταση. Μ' αρέσει να δουλεύω με καλούς ανθρώπους. Έχει συνηθίσει να μην σου απαντούν μάλλον ή να είναι δουλοπρεπείς. Προφανώς δεν έχετε βίντεο να δεις τις εκπομπές σου και τους τόνους κακίας που έχεις εκτοξεύσει και θα μιλήσεις εσύ σε εμένα για κακό άνθρωπο. Ας γελάσω, καθρεφτάκι. Θέλω μόνο να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Όλα καλά. Τίποτα. Απλά καμιά φορά δεν. Όταν μου θίγουν μερικά πράγματα, δεν μπορώ να μην απαντήσω. Αυτό εκεί δεν έχω σκοπό να επεκταθώ κι άλλο. Το σχόλιο σου προκάλεσε αντιδράσεις. Σε ενόχλησε αυτό που έγραψε ότι δεν είσαι καλός άνθρωπος? Γι' αυτό απάντησα. Γιατί. Εντάξει, πες ό,τι θέλεις, αλλά. Τέλος πάντων, δεν το πήρε κανείς σοβαρά. Γιατί το θέμα είναι πάλι ποιος το λέει. Αλλά δεν θα θέλω να κάτσω να επεκταθώ, ειλικρινά. Να είναι καλά, καλή επιτυχία, όπως το έχω ξαναπεί. Πολλές φορές. Γιατί πιστεύεις ότι εκνευρίστηκε? Είναι τόσο κακό να μην θέλεις να συνεργαστείς μαζί της? Ρώτα, τι σημαίνει, ξέρω. Εγώ ρωτήθηκα, απάντησα τώρα από εκεί πέρα. Στείλανε μηνύματα και το είδα, γιατί δεν είμαι και όλη μέρα από το Twitter. Μπαίνω μόνο λόγω της εκπομπής. Αυτό. Τέλος ευχήθηκε να είσαι καλά. Εσύ τι της έφτιαξες? Αντεύχομαι, βέβαια, να είναι καλά. Εννοείται, τι, τώρα καθόμαστε σχολούμαστε με αυτά. Όλα καλά. Υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι υπάρχει ένα παρελθόν. Δηλαδή, στο παρελθόν πάλι υπήρξε μια κόντρα. Κάτι είχε πει στον αέρα της εκπομπής της η Κατερίνα για την δημοσιογραφική του ιδιότητα, ότι δεν το θεωρεί καλό δημοσιογράφο. Στο παρόν. Και τώρα πάμε σε αυτό το τέλος πάντων που δημιουργήθηκε πάλι. Δηλαδή, θέλω να πω, παιδί μου, ότι υπάρχει μια αντιπάθεια τώρα, είναι φως φανάρι. Τώρα, το να πεις ότι δεν θέλω να δουλέψω με κάποιον και ότι. Ακόμα και αυτό, εντάξει, είναι βαρύ, αλλά είπε την αλήθεια. Την τελευταία εκπομπή να ήταν πάλι δεν θα. Είναι στα πλαίσια του επαγγελματικού. Το θέμα είναι ότι δεν είναι κάτι για την, αλλά ναι, δεν είναι κάτι προσωπικό με την Κατερίνα. Μπορεί για όλο το κλίμα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αλλά μετά η Κατερίνα θεωρώ ότι το συνέχισε λέγοντας για καλούς ανθρώπους, κακούς ανθρώπους. Νομίζω ότι αυτό ήταν λίγο που τον πείραξε. Και αυτό είναι που τον πείραξε και αυτό είναι που πυροδότησε. Ακριβώς αυτό λένε. Καλά το λες, γιατί είναι η λέξη που βγάζει και χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο. Φεύγουμε από την επαγγελματική προσέγγιση και υπόσταση και πάμε στο ανθρώπινο. Και το ανθρώπινο τον ενόχλησε και μετά ξεκίνησε από κάτω ένα. Έβγαλε και εκείνο το συναίσθημά του και σου λέει: κάνουμε μια αναδρομή. Σου ότι οι κακίες έχουν εκτοξευθεί. Με λίγα λόγια, θυμίσου πριν κρίνει. Κάπως έτσι το πειραγώ τώρα, δικό μου συμπέρασμα. Η Κατερίνα απάντησε όπως την έχουμε συνηθίσει να απαντάει. Με ποια έννοια? Δηλαδή, συναισθηματικά και με το θυμικό της, χωρίς να φιλτράρει αυτό που είπε περί καλού και κακού ανθρώπου. Δηλαδή, εκείνη την ώρα, όπως είναι στο Twitter, γιατί έτσι είναι και το Twitter, που σου έρχεται και γράφεις αυτό που σου έρχεται, χωρίς να σκεφτείς τι, έτσι απάντησε. Από την άλλη, ξέρεις που. Τι γενικά εμένα με ξενίζει σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχω εγώ κάτι μαζί σου. Ωραία. Παλιό. Okay. Με ξενίζει να το θυμάμαι κάθε φορά που κάτι γίνεται. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Για ποιον εδώ... το λες όμως αυτό από τους δύο? Ναι. Μεταξύ τους έχουν ένα θέμα, ρε παιδί. Δεν χωνεύονται. Αυτό που πει η Ελένη. Ναι, παιδί μου, τώρα όμως απάντησε. Το πυροδότησε πάλι ο Λάμπρος. Ο Λάμπρος στη συγκεκριμένη περίπτωση είπε ότι εγώ δεν θα ξανασυνεργαζόμουν. Αυτό είναι δικαίωμά του να το πει. Δεν ήθελα να συνεργαστώ. Ο Λάμπρος αρχικά μίλησε ξεκάθαρα επαγγελματικά. Ήταν μια δήλωση εφημερίδων να πει ότι θα αλλάξω δουλειά. Εντάξει, προκαλεί αντιδράσει με έναν τρόπο, αλλά είναι ξεκάθαρα για το κομμάτι επαγγελματικό. Την ξέρω και εγώ την Κατερίνα πάρα πολλά χρόνια. Ξέρω ότι είναι αυθόρμητη. Ναι, αλλά αυτό πάβει να είναι δικαιολογία κάποιες φορές. Αυτό θέλω να πω, συμφωνείτε με το ότι έφυγε από το επαγγελματικό? Πιστεύω ότι πρέπει να φιλτράρουμε αυτά που λέμε. Το Twitter, ναι, δεν είναι τηλεόραση, αλλά δεν είναι και ο καναπές που είμαστε στην παρέα μας. Είναι ένα δημόσιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το βλέπουν όλοι. Το να λες δεν θέλω να είμαι με κακούς ανθρώπους είναι μια ξεκάθαρη. Δεν μπορώ να το πω επίθεση. Είναι ένας χαρακτηρισμός όμως επιπροσωπικού για έναν άνθρωπο. Νομίζω ότι εκεί το χάνεις, όποιο και δίκιο να έχεις. Δηλαδή. Ξεφεύγεις από τον επαγγελματικό χαρακτηρισμό και πηγαίνεις στον προσωπικό. Και όταν αυτό γίνεται δημόσια, πρέπει να περιμένεις και μια απάντηση σκληρή από τον Λάμπρο. Δεν είναι κακός άνθρωπος αυτός που δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί σου, τέλος πάντων. Γιατί αν το αιτιολογήσει και το εξηγήσει γιατί ο Λάμπρος είναι κακός άνθρωπος κατά την ίδια, έχει άλλο νόημα. Αν όμως είναι θέμα, επειδή είπε ότι δεν θέλω να συνεργαστώ μαζί σου, δεν έχει λόγο να πεις κάποιον ότι είναι κακός άνθρωπος επειδή δεν θέλει. Καλά, να δεν νομίζω να το φαντάζομαι και άλλα πράγματα στο μυαλό της που την έχουν ενοχλήσει. Έχει άλλα πράγματα, αλλά ακριβώς επειδή πάντα χρησιμοποιεί άλλα πράγματα.
Δεν είναι αυτό που είπα, παιδιά, πριν. Δηλαδή, δεν μπορεί να κρατάς. Δεν είναι να χρησιμοποιείς άλλα πράγματα σε σχέση με κάτι που συμβαίνει. Εγώ να πω κάτι όσον αφορά το Λάμπρο. Να πω κάτι όσον αφορά το Λάμπρο. Είναι δική μου εσύ τώρα που το βλέπω και το παρακολουθώ. Επειδή ένα από τα προσόντα του Λάμπρου είναι το ότι μιλάει δημόσια και γενικότερα ένα θέμα που ακούμε στην τηλεόραση ότι υπάρχει είναι οι δημόσιες σχέσεις. Στην περίοδο αυτή τη συγκεκριμένη που συζητάμε, τη μεταγραφική περίοδο γενικότερα, έτσι, γιατί θα κάνει ο καθένα στο μέλλον του, είναι ένα από τα στοιχεία που τον βάζει στο μυαλό πολλών ανθρώπων το Λάμπρο Κωνσταντάρα. Δεν είναι και λίγο να μπορεί να λε την άποψή σου ξεκάθαρα. Σε επαγγελματικό επίπεδο και ειδικά σε μία από τις καλύτερες εκπομπές γενικότερα στην τηλεόραση. Δεν περιμέναμε αυτό βέβαια για τον Λάμπρο. Σε φάση ότι είναι. Εννοείται μας αρέσει κάποιος να λέει τη γνώμη του, αλλά καμιά φορά είναι λίγο τζίζα αυτό. Δηλαδή το να προσπαθεί ένας παρουσιαστής να καθαρίσει αυτό που πεις εσύ ή να μπορεί να ηρεμήσει αυτό που έχεις πει εσύ πάνω στα νεύρα σου, κάτι που έχεις γράψει, είναι και αυτό ένα ευαίσθητο κομμάτι. Έχει μια διαφορά όμως. Δεν θα γίνει στον αέρα της εκπομπής για να φέρει σε δύσκολη θέση την παρουσιάστρια. Μέχρι στιγμής λέω, έτσι. Μέχρι στιγμής εμείς βλέπουμε μια δήλωση που έγινε. Εγώ θεωρώ ότι στον αέρα θα βρισκόταν άλλη ισορροπία. Εδώ χαρακτηρίζει τον ίδιο. Εγώ νομίζω ότι στον αέρα έχει πει κατά καιρούς ο Λάμπρος πράγματα. Η γνώμη του είναι, αλλά όταν κάποιος κάτι σχολιάζει, θα πει στην εκπομπή της Face Κορδά έγινε αυτό. Οκ, okay, είναι ο Λάμπρος, αλλά θα σου λέω εγώ τον τίτλο. Είναι λίγο τζίζο. Απ' την άλλη, δεν θέλουμε να έχουμε και ανθρώπους που είναι ειλικρινείς και δεν φοβούνται να μιλήσουν. Ναι, το είπα. Και να το πούμε και έτσι. Δεν γλύφονται. Είναι τα προσόντα του. Εγώ δεν πιστεύω ότι το έκανε ακριβώς επειδή είναι μεταγραφική περίοδος, από μια κόντρα δηλαδή να πει ναι, έχω σχόλιο, πάρτε με. Απ' την άλλη, θέλω να πω γενικότερα το εξής. Η λέξη καθρεφτάκι που έβαλε ο Λάμπρος νομίζω χαρακτήρισε όλο το επίπεδο και συγγνώμη που θα το πω όλη τη κόντρα. Γιατί και οι δύο πλευρές σε αυτή τη φάση ήταν σαν να είναι 8χρονα σχολιαρόπεδα, συμμαθητές από το ίδιο θρανείο που βγήκαν έξω στο προάβλιο να παίξουν μπουνίτσες και μετά να πούνε πάμε στο κηλικείο να Να κλείσουμε το καθρεφτάκι, που είναι ωραίο χιουμοριστικό για όλους, όλοι έχουν συμφωνήσει σε αυτό. Καθρεφτάκι είναι χιουμοριστικό.